Σε κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις της Γενέβης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η κατηδίαν συνάντηση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάθριν Άστον με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Τζαβάντ Ζαρίφ, άνοιξε την αυλαία των διήμερων συνομιλιών. Τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στην τη Γερμανία επιδιώκουν την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης με το Ιράν. Η εκλογή του μετριοπαθούς Χασάν Ροχανί έχει αλλάξει τη ρητορική της Τεχεράνης. Σε σύγκριση με τους προηγούμενους γύρους υπό την παλιά κυβέρνηση, πιστεύω ότι υπάρχει μια διαφορετική ατμόσφαιρα, άρα θα έλεγα ότι είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Τελικά όμως το πρώτο βήμα πρέπει να γίνει από την Ιρανική πλευρά. Αυτοί έχουν υποχρέωση να κάνουν αυτή την κίνηση και να αποδείξουν ότι έχουν καλές προθέσεις, δήλωσε ο Μάικλ Μαν, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας. Η διεθνής κοινότητα περιμένει από την Τεχεράνη να αναστείλει τα προγράμματα εμπλουτισμού ουρανίου με αντάλλαγμα τη σταδιακή χαλάρωση των οικονομικών κυρώσεων. Πρόοδο αλλά και δυσκολίες διαπιστώνει η Ιρανική πλευρά. Η απεσταλμένη του Euronews στη Γενέβη μεταδίδει. Παρά την πολυπλοκότητα των διαπραγματεύσεων, το κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί τις τρεις τελευταίες εβδομάδες για τις συνομιλίες δίνει ελπίδες ότι οι δύο πλευρές μπορούν να καταλήξουν σε συγκεκριμένη συμφωνία.